Κύριε Συντυχάκη, θέλω να ακούσω και εσάς. Θέλω μια κριτική και από το Κομμουνιστικό Κόμμα για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν χθες για αυτά τα 250 σε άτομα με αναπηρία σε χαμηλό συνταξιούχους. Υπάρχει έντονη κριτική, πύρινη κριτική, θα πω εγώ, από την πλευρά των συνταξιούχων και βέβαια αυτό στο μισό μισθό στους υγειονομικούς. Θέλω το σχόλιο σας, λοιπόν. Νομίζω ότι είναι δικαιολογημένη η αντίδραση των συνταξιούχων, συνολικά των εργαζομένων. Και αν δεν αρέσει σε κάποιους η λέξη ψίχουλα, να πούμε ότι πρόκειται κυριολεκτικά για ασπιρίνη σε βαρύ νόσημα που σε κάθε περίπτωση θα κληθούν να πληρώσουν οι εργαζόμενοι από την άλλη τσέπη. Και δεν θα σας πάω πάρα πολύ μακριά. Ας δούμε λίγο τον προϋπολογισμό που συζητιέται για το 2022 με πολύ μεγάλες περικοπές και στις συντάξεις και στα επιδόματα ανεργίας, στην πρόνοια, στην υγεία. Να σας πω μόνο χαρακτηριστικά ότι στους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης οι περικοπές φτάνουν περίπου το 5,5%. Έχουμε περικοπές στους ανέργους, στον ΟΑΕΔ δηλαδή, που θα φτάσουν περίπου το 23%. Αντίστοιχες παροχές για την υγεία, οι οποίες θα φτάσουν στο 13,5%. Και μακρύς ο κατάλογος, για να μην τον διαβάζω ολόκληρο. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι πρόκειται για μέτρα μιας αναδιανομής της φτώχειας ανάμεσα στα εργατικά λαϊκά στρώματα. Και φυσικά, επειδή κουβεντιάζουμε για τους συνταξιούχους, θα έλεγα ότι πρόκειται για ένα εμπεγμό από τη στιγμή που δεινοπαθούν στην κυριολεξία για να πάρουν τη σύνταξή τους οι συνταξιούχοι με τις καθυστερήσεις, με τις αναβολές, με τις συνεχόμενες μειώσεις. Στον ΕΦΚΑ, για παράδειγμα, εκκρεμούν να εκδοθούν και να πληρωθούν οι συνταξιούχοι τα λεφτά τους 161.000 κύριες συντάξεις, 125.000 επικουρικές και 18.000 εφάπαξ. Εδώ μιλάμε δηλαδή για μια πολιτική η οποία ακολουθείται πραγματικά στιγμή απέναντι στους εργαζόμενους. Έχουμε τα μειωμένα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος. Φορτώνονται στον προϋπολογισμό και θα τα πληρώσουν οι εργαζόμενοι από τους φόρους που καταβάλουν. Ενώ για παράδειγμα τα κέρδη εταιριών ηλεκτρικής ενέργειας παραμένουν διασφαλισμένα. Είναι λοιπόν πάρα πολλά αυτά που θα μπορούσε κανείς να πει για αυτή την αντιλαϊκή πολιτική, η οποία έχει στηρίγματα και προσπαθούν συνεχώς οι κυβερνήσεις να βάλουν εμπόδια στους εργαζόμενους. Και λέω έχει στηρίγματα διότι μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ κατήργησαν τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ... Δεν έχω δίκιο. Μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ... Ο ΣΥΡΙΖΑ ακολούθησε μια πολιτική που έστρωσε στον δρόμο στη Νέα Δημοκρατία για να καταργήσει τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, για να περάσει το θέμα του κατώτατου μισθού στην ευθύνη του Υπουργού αποκλειστικά και μόνο και όχι στις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Αυτό πιανού είναι έργο, δεν είναι του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ήρθε η Νέα Δημοκρατία και πάτησε τον κατώτατο μισθό και κατήργησε τον υποκατώτατο. Γι' αυτό θα πείτε μια κουβέντα για την αύξηση του κατώτατου μισθού και την κατάργηση του υποκατώτατου, κύριε Συντυχάκη. Να διαλέξουμε πλευρά σε μια δύσκολη στιγμή για την κοινωνία, να διαλέξουμε πλευρά, κύριε Συντυχάκη. Κύριε Φάμελε, δεν σας βλέπω, δεν μπορώ να σας ακούσω καλά, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αλλά σε κάθε περίπτωση η πραγματικότητα φωνάζει. Εδώ μιλάμε για ένα σύστημα που σαπίζει, που δεν παίρνει πλέον μπαλώματα, δεν μπορεί να διορθωθεί. Γιατί αυτή η ανάπτυξη η οποία επαγγέλλεστε. Δεν ξέρω πώς θα την πει ο καθένας. Άλλος τη λέει βιώσιμη, άλλος τη λέει πράσινη, άλλος τη λέει έτσι, άλλος τη λέει αλλιώς. Αλλά σε κάθε περίπτωση παράγει φτώχεια, ανεργία, παράγει ακόμα και πολέμους. Άρα λοιπόν τα προβλήματα του λαού, κατά την άποψη του ΚΚΕ, προέρχονται από την ίδια την καπιταλιστική ιδιοκτησία, δηλαδή από το καπιταλιστικό κέρδος. Και αυτό το κράτος το οποίο υπηρετούν όλες οι κυβερνήσεις είναι που τη φυλάει ως κόρη οφθαλμού. Εμείς για παράδειγμα έχουμε συγκεκριμένη αντίληψη, έχουμε συγκεκριμένη πρόταση ότι εδώ θα πρέπει να προχωρήσουμε σε συνθήκες κοινωνικής ιδιοκτησίας των συγκεντρωμένων μέσων παραγωγής, κεντρικός σχεδιασμός, εργατικός έλεγχος, για να μπορούν να αντιμετωπιστούν όλα αυτά τα προβλήματα. Η ενεργειακή φτώχεια δεν είναι αποτέλεσμα γενικά της έλλειψης ενεργειακών πόρων. Η ακρίβεια, η ανέχεια δεν οφείλεται στο ότι δεν μπορούμε να παράγουμε επαρκή τρόφιμα στη χώρα μας ή ότι η αδυναμία μιας οικογένειας να έχει ικανοποιητικές διακοπές, ξεκούραση, ελεύθερο χρόνο, πολιτισμό, αθλητισμό, δεν οφείλεται στο ότι δεν την απασχολούν αυτά ή ότι είναι μοιραίο
στη ζωή της να μην μπορεί να τα απολαύσει όλα αυτά. Δηλαδή, όπου και να κοιτάξει καθένας, ο ένοχος πραγματικά είναι μπροστά μας και φωνάζει. Με την έννοια πια ότι ο λαός μπορεί να ζήσει καλύτερα. Και από αυτή την άποψη, το να ζήσει καλύτερα σημαίνει ότι πρέπει να απαιτήσει, πρέπει να διεκδικήσει, να έχει για παράδειγμα ενέργεια φθηνή για όλους. Να έχει επάρκεια στα τρόφιμα. Πάντως μέχρι στιγμής είμαστε πρωτοαθλητές στην χοντρική τιμή της ενέργειας, κύριε Συντηχάκη. Οπότε δεν ξέρω τι μπορεί να απαιτήσει ο λαός με αυτή την τιμή. Το σίγουρο είναι, κυρία Γιάμαλη, ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για αυταπάτες. Ναι. Οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να εναποθέσουν τις ελπίδες τους στις απατηλές διακηρύξεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και των υπολείπων κομμάτων. Γι' αυτό κάνει και κάλεσμα συμπόρευσης του ΚΚΕ, έτσι ώστε να περάσει στην αντεπίθεση και να αποτρέψει τα χειρότερα που είναι μπροστά μας. Θα ήθελα, κύριε Συντηχάκη, να ανοίξουμε σιγά σιγά, να το πάμε ανάποδα, και το ζήτημα της πανδημίας. Θέλω ένα πάρα πολύ σύντομο σχόλιο σας λοιπόν για την ενέργεια και να πάμε στην διαχείριση της πανδημίας, που νομίζω ότι θέλετε να τοποθετηθείτε. Έχει και πάρα πολύ μεγάλη σημασία άλλωστε. Βεβαίως. Ένα-δύο σχόλια θέλω να κάνω. Παρακαλώ. Καταρχήν για το γεγονός ότι και οι δύο, και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, ακολουθούν μια συνηθισμένη τακτική, πρακτική, να επιδίδονται σε συχνά πυκνά δικοματικά σοου, σε βάρος του λαού, που και οι δύο τσακίζουν, και αυτό παίχτηκε και στη Βουλή, αλλά νομίζω ότι δίνει την τροφοδοτή και ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή την τακτική, δίνοντας την πάσα στη Νέα Δημοκρατία για να υπάρχει έτσι μια ουσιαστική αντιπαράθεση για το ποιος είναι μεγαλύτερος σωτήρας για το λαό. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να σταματήσει, γιατί έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Διότι και οι δύο είναι συνένοχοι για τη σφαγή του λαϊκού εισοδήματος. Και αλληλοκατηγορούνται παριστάνοντας τους σωτήρες και οι δύο. Δηλαδή, δεν ευθύνονται για τις μεγάλες μειώσεις στους μισθούς, ότι έχουν παγώσει εδώ και μία δεκαετία, για την υπονόμευση των συλλογικών συμβάσεων, για τη φοροαφέμαξη του λαού, την εκτείναξη των άδικων έμεσων φόρων για τις ιδιωτικοποιήσεις. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να σταματήσει αυτή η κοροϊδία σε βάρος του λαού. Σε σχέση με τα θέματα της ενέργειας, το πρόβλημα, επιτρέψτε μου να πω, για τον ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι η στρατηγική της απελευθέρωσης, και σε αυτό θα πρέπει να είναι ειλικρινής ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Φάμελος, που είναι σε προκειμένη περίπτωση στο πάνελ. Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ υπηρέτησε και ο ίδιος ως κυβέρνηση και ως αντιπολίτευση για το πώς θα υλοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η απελευθέρωση της ενέργειας. Αυτό άλλωστε ήταν και το κριτήριο με το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει στην αντιπαράθεση το λιγότερο ή περισσότερο κρατική ΔΕΗ. Δεν πρέπει να ξεχνάει ότι στο ζήτημα της απελευθέρωσης συνέβαλε τα μέγιστα με τον νόμο 4425 του 2016, ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ, που εισήγαγε την εγχώρια αγορά ηλεκτρισμού στις απαιτήσεις του μοντέλου στόχου, δηλαδή του ενιαίου μοντέλου χονδρεμπορικής αγοράς που εφαρμόζεται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι δηλαδή εμπεγμός να καυγαδίζει ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία για τις εξελίξεις στον τομέα της ενέργειας, όταν και οι δύο τους είναι συνυπεύθυνοι, ακριβώς γιατί στηρίζουν και προωθούν την πολιτική της πράσινης μετάβασης και της απελευθέρωσης ενέργειας με βάση τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να προχωρήσουμε, έτσι, να πάμε και στην πανδημία, παρακαλώ. Κύριε Συντηχάκη, επιτρέψτε μου να κάνω εγώ ερώτημα. Ακούω τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ακούω και το Κομμουνιστικό Κόμμα να ασκεί δρυμύτατη κριτική αναφορικά με τη διαχείριση της πανδημίας. Τόσο που η κυβέρνηση λέει ότι κομματικοποιείται η διαχείριση της πανδημίας και ότι αυτό είναι λάθος. Και αναρωτιέμαι, για να κάνω και το δικηγόρο του διαβόλου, την ώρα που η Γερμανία με 30.000 κλίνες κάνει διακομιδές εκτός συνόρων, εμείς με 1.300 όπως, δεν είναι λογικό να πιεζόμαστε? Κυρία Γιάμαλη, δυστυχώς εξελίσσεται σε τραγωδία η υπόθεση της πανδημίας. Mm-hmm. Μιλάμε τώρα για μια εκτόξευση των διασωληνωμένων και των θανάτων. Ένα εμβολιαστικό πρόγραμμα το οποίο καρκινοβατεί. Έχουν περάσει 20 μήνες και υπάρχει πλέον πολύτιμη εμπειρία
για να καταλάβει κάποιος αν αυτό που λέει η κυβέρνηση ότι τάχα μου κομματικοποιούν οι υπόλοιποι το θέμα της πανδημίας. Και το λέω αυτό διότι αρνείται συστηματικά να προτάξει την προστασία της ανθρώπινης ζωής και υγείας και όχι τις προτεραιότητες και τα συμφέροντα των μεγάλων εταιριών του φαρμάκου και των μεγάλων ιδιωτικών κλινικών. Γι' αυτό καταφεύγει, επιμένει, έχει μια αιμονή σε αυτό, να καταφεύγει στη γνωστή συνταγή της ατομικής ευθύνης και της συγκάλυψης των τεράστιων κυβερνητικών ευθυνών. Και μάλιστα την ίδια στιγμή που αρνείται την επίταξη του ιδιωτικού τομέα, που μπορεί να προσφέρει χιλιάδες κλίνες, επαναφέρει το λουκέτο στα δημόσια νοσοκομεία για άλλες νόσους πλην COVID-19. Είναι γνωστό το έγγραφο το οποίο έστειλε η Υφυπουργός Υγείας. Το δείξαμε εδώ ήδη από χθες, κύριε Συντηχάκη. Έτσι, μπράβο. Που δίνει εντολή στις διοικήσεις των ΗΠΕ να περιστέλνουν τα χειρουργεία μέχρι και κατά 80%. Αυτό όμως τι σημαίνει? Ότι θα φορτώσουν αυτό το βαρύ τίμημα στις τσέπες των ασθενών. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Υπάρχει λοιπόν ανάγκη από καθολικό πρόγραμμα δημοσίου δωρεάν εμβολιασμού, επιστημονικά τεκμηριωμένη εμβολιαστική εκστρατεία, με εξαντλητική θα έλεγα και προσωποποιημένη ενημέρωση, πρόληψη και φαρμακοεπαγρύπνηση. Και αντί αυτού η κυβέρνηση είναι έτοιμη να ανακοινώσει νέο lockdown, ανακοίνωσε το lockdown για τους ανεμβολίαστους, δεν ξέρω αν θα προχωρήσει και για τους εμβολιασμένους στο σύνολό τους. Την ώρα δηλαδή που χρειάζεται επίταξη των μεγάλων επιχειρηματικών μονάδων της υγείας, η κυβέρνηση ρίχνει πυγμή στους λίγους ιδιώτες γιατρούς, τους οποίους τους αφαιρεί από τις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Και επειδή κουβεντιάσαμε για τα θέματα των παροχών πριν από λίγο, την ώρα που οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία δεν πληρώνονται τις υπερορίες και τα νυχτερινά του μηνός Οκτωβρίου, λόγω της μη εκταμείευσης των αναγκαίων κονδυλίων για το τετράμινο του 2021, την ώρα που έχουν ανασταλεί οι κανονικές άδειες, την ώρα που δεν γίνεται κουβέντα για ένταξη στα βαρέα και αμφιγεινά, διασπείρονται πληροφορίες περικοπής και μείωσης του ανθυγινού επιδόματος και εξαγγέλει χρηματικό βοήθημα στους υγειονομικούς για το μήνα Δεκέμβρη. Μάλιστα. Εδώ μιλάμε τώρα για την απόλυτη υποκρισία από την πλευρά της κυβέρνησης. Σε κάθε περίπτωση, ο λαός πρέπει να επαγρυπνεί, δεν πρέπει να μείνει απαθής απέναντι σε αυτή την εγκληματική στάση της κυβέρνησης. Εμείς δεν είμαστε από αυτούς που θα ζητήσουμε κοινούς υπουργούς υγείας. Δηλαδή δεν γίνεται να έχεις μια εγκληματική πολιτική απέναντι στην υγεία και να ζητάς κοινό υπουργό για να αντιμετωπίσεις τι. Να αντιμετωπίσεις με τα ίδια εργαλεία αυτή την εγκληματική πολιτική απέναντι στην υγεία και συνολικά στο λαό. Το ΚΚΕ μιλάει για δημόσια, δωρεάν σύστημα υγείας, να στελεχωθούν, να επανδρωθούν τώρα οι μονάδες εντατικής θεραπείας, να ενισχυθεί η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και όλα όσα χρειάζονται για να αντιμετωπιστεί η πανδημία. Κύριε Συντηχάκη, ένα επιμέρους θέμα θα ήθελα να σας ρωτήσω. Τι άποψη έχει το ΚΚΕ για αυτά που συμβαίνουν στις εκκλησίες και πώς πρέπει να γίνεται ο έλεγχος από εκκλησιαστικούς παράγοντες, από το κράτος? Κοιτάξτε, ό,τι μέτρα, ό,τι έλεγχοι θα πρέπει να γίνονται στο σύνολο των δομών και τα λοιπά, ακριβώς το ίδιο πρέπει να γίνεται και στην εκκλησία. Δεν μπορεί να υπάρχει κάποια διάκριση. Mm-hmm. Αυτό είναι μια γενική τοποθέτηση. Από εκεί και μετά, τώρα, για να μην παρεξηγηθώ, η κυβέρνηση... Η Ιερά Σύνοδος είπε ότι δεν μπορεί να κάνει η ίδια τους ελέγχους η εκκλησία. Ναι, κοιτάξτε, με την ίδια λογική προφανώς, και νομίζω έχει και αυτό βάση. Ναι. Να σας πω κάτι. Η αντιφάσεις της πολιτικής και της κυβέρνησης έχει να κάνει με το εξής. Ότι καταφεύγει σε λογικές χωροφύλακα για να μπορεί να αντιμετωπίσει τις δικές της ανεπάρκειες. Στην εστίαση το ίδιο έκανε. Μετέτρεψε τους επαγγελματίες σε χωροφύλακες. Προφανώς και η Εκκλησία, όταν λέει ότι εγώ δεν μπορώ να το αντιμετωπίσω, προφανώς θα πρέπει να παίξει ένα ρόλο χωροφύλακα και η Εκκλησία. Προφανώς θα πρέπει να παίξουν το ρόλο του χωροφύλακα στο σινέμα, στους αθλητικούς χώρους, οι παράγοντες δηλαδή και οι διοικήσεις, και αντιλαμβάνεστε πού πάει το... Μάλιστα. Πώς θα συνεχιστεί αυτή η ιστορία. Ωραία. Άρα λοιπόν είναι αποτέλεσμα... Δεν έχω άλλο χρόνο, πρέπει να προχωρήσω, κύριε Συντηχάκη, παρακαλώ. Εφαρμόζει η κυβέρνηση σήμερα.